ΣΥΡΙΖΑ τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μετά από το διαρκές αυτό συνέδριο και όλη αυτή την, έτσι, το ξεδίπλωμα των θέσεων, σας καλέσαμε για να μας πείτε πώς πάνε τα πράγματα μια εβδομάδα πριν να ανοίξουν οι κάλπες και τι έγινε με τον κύριο Κασελάκη, θα έλεγα, εκεί στο διαρκές συνέδριο. Είδα την υποδοχή, ήταν σχετικά θερμή, αλλά είχε εχμές και από εδώ και από εκεί. Τι να πρωτοπαντήσω. Καταρχήν νομίζω ότι μπαίνει η διαδικασία στις τελευταίες μέρες, άρα το ενδιαφέρον αναθερμαίνεται. Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ήδη ζεσταθεί, ζεσταίνεται για ένα ευρύτερο ακροατήριο και πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια συμμετοχή η οποία να είναι σοβαρή. Τώρα, θεωρώ ότι έχουν ξεδιπλωθεί οι περισσότερες ατζέντες. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά βεβαίως, τα οποία όλοι θα πρέπει να προσδιορίσουν όσοι ζητούν την ψήφο. Να το πω πώς το άκουγα. Ναι. Ότι ο Παπάς, ας πούμε, πριν εμφανιστεί ο Κασελάκης, ήταν μαζί με την Αξιόγλου. Φαβορή. Τα δύο για να πάνε στο δεύτερο γύρο. Ναι. Τώρα με τον Κασελάκη, λίγο αυτός εμφανίζεται. Καλά, θα κρατήσουμε τώρα τις εκτιμήσεις. Αισθάνεστε εσείς μια απειλή? Όχι, όχι, όχι. Εγώ νομίζω ότι, και σας είπα για την αρχή, ότι κάθε υποψηφιότητα καινούργια μπορεί να προσθέσει. Μπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον, να φέρει ενδεχομένως και κόσμο που δεν θα ερχόταν. Το μείζον ζήτημα είναι να ξεδιπλώσουμε τις απόψεις και τις ατζέντες μας. Για να μπορέσει ο κόσμος να διαλέξει, έτσι δεν είναι? Καλούμε δηλαδή τα μέλη μας να κάνουν μια επιλογή. Εγώ έχω καθαρίσει για τις θέσεις μου. Θυμάμαι ότι ήμασταν και στην εκπομπή σας, με ρωτήσατε πρώτη φορά. Και άρχισα να ξεδιπλώνατε το κουβάρι, έτσι δεν είναι? Εγώ έχω πει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε την στρατηγική μας που λέει ότι είμαστε το κόμμα της αριστερής προοδευτικής δημοκρατικής παράταξης και εκτινόμαστε από την αριστερά στο προοδευτικό κέντρο. Υπάρχουν απόψεις που λένε όχι, πρέπει να μείνουμε ριζοσπαστική αριστερά, και απόψεις με τις οποίες διαφωνώ βαθιά, που λένε ότι αυτές οι έννοιες δεν έχουν νόημα να τις χρησιμοποιούμε. Τα άκουσα γι' αυτά. Περιμένω να ακούσω και άλλες απόψεις για το πώς το κόμμα πρέπει να οργανωθεί. Δεν είναι ακόμα πλήρης ο διάλογος και οι τοποθετήσεις. Με τον κύριο Κασελάκη, τι έχετε πάθει έτσι και τα έχετε βάλει όλοι? Εγώ διαβάζω και στην εφημερίδα των Συντακτών και ο κύριος Φίλης και ο κύριος Κατσαρός τον αποκάλεσε κάλπικο σε αναρτήσεις. Εγώ έκανα μία τοποθέτηση. Κάνω μία έκκληση και τώρα να πέσουν οι τόνοι. Έχει δικαίωμα ο καθένας να κρυθεί για την πορεία του και την ατζέντα του και υποχρέωση να ξεδιπλώσει την ατζέντα του. Δηλαδή, υπάρχουν μείζωνα ζητήματα για τα οποία δεν μπορεί κανένας από τους πέντε μας να σιωπά. Οι διεθνείς θέσεις της χώρας, τα ζητήματα τα ευρωπαϊκά, το πώς θέλουμε το κόμμα μας, το τι σχέσεις θα έχουμε με τα άλλα κόμματα του προοδευτικού χώρου, αν θα είμαστε κόμμα των δομών ή θα είμαστε κόμμα των μελών. Αυτά δεν είναι ερωτήματα τα οποία μπορούν να περάσουν ή να καλυφθούν από μια ομιλία η οποία ενδεχομένως να έχει εμφανή κενά. Αυτό το ανέφερε η κυρία Αξιόγλου, αν δεν κάνω λάθος, το κόμμα των... Ναι. Είπε η κυρία Αξιόγλου για κόμμα των μελών. Των δομών. Και εσείς είπατε ότι είμαστε κόμμα των μελών. Κόμμα των μελών είμαστε κατά το καταστατικό μας. Και η άποψή μου είναι ότι σε όλη την προηγούμενη περίοδο είχαμε δομές οι οποίες λειτουργήσαν ανασταλτικά ως προς το άνοιγμά μας, αλλά και την αξιοποίηση της διαθεσιμότητας των ανθρώπων που ήρθαν. Δηλαδή, 15 Μαΐου του 2022 ήρθαν 110.000 νέα μέλη και δεν αξιοποιήθηκε αυτή η διαθεσιμότητα. Αν αυτή την αλήθεια δεν την πούμε, δεν θα έρθουμε σε επαφή με τα μεγάλα ερωτηματικά που έχει ο κόσμος που μας παρακολουθεί για το αρνητικό αποτέλεσμα. Αν δεν ομολογήσουμε ότι χάσαμε μεγάλα κομμάτια της μεσαίας τάξης και ότι μας στοιχήσανε πολιτικές που ασκήσαμε κατόπιν τροϊκανών πιέσεων βεβαίως κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής μας, πώς θα μιλήσουμε με αυτόν τον κόσμο? Τι θα τους λέμε, καλά σας κάναμε και άμα μας ψηφίσετε θα τα ξανακάνουμε? Ναι, για να το ξανακερδίσετε. Πάντως, εγώ βλέπω ότι ο Κασελάκης δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το, πώς να σου πω, για αυτό που λέγαμε παλιά, τα κομματικά, τα στενά, έτσι, τις ισορροπίες. Ενδιαφέρεται περισσότερο να περάσει στην κοινωνία. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Εγώ ακούω με προσοχή τι λέει. Σας είπα ότι θεωρώ ότι όχι μόνο ο Στέφανος, αλλά και άλλοι υποψήφοι πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος. Εσείς χάσατε και με τον Κασελάκη, χάσατε και ένα ισχυρό σύμμαχο. Το λέω γιατί ο Πολάκης εσάς τα στήριζε. Δεν θέλω να πω τίποτα. Είμαστε τώρα μπροστά στον πρώτο γύρο και θα δούμε τι θα γίνει και μετά. Σας έλειψε η παρουσία του κυρίου Τσίπρα?
Ο Αλέξης Τσίπρας νομίζω έκανε μια επιλογή η οποία δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνιών για τη στάση του. Είπε από την αρχή ότι δεν θα εκφραστεί υπέρ ή κατά του ενός ή του άλλου υποψηφίου και νομίζω με τη στάση του δεν άφησε κανένα περιθώριο να υπάρξουν αυτές οι παρερμηνίες. Καλά, το να πάει στο συνέδριο τώρα είναι σε μια διαδικασία. Ήταν τόσο φοβερό. Δηλαδή είναι σαν να μην σα βλέπει μπροστά του. Όχι. Είναι φοβερό πράγμα. Μα τι να πω, ρε παιδί μου, να πάει στο γήπεδο και να μην πάει στα όργανα που με αυτού του ανθρώπου έκανε κυβέρνηση, τον βοηθήσανε, έγινε πρωθυπουργό. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εντάξει, επιμένω σε αυτό. Καλά, εσύ είσαι και φίλο του τώρα, το συγχωρείτε. Αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία που είμαστε φίλοι. Όταν έχουμε διαφωνίε, τι λέμε και αυτό ξέρετε είναι. Άρα και συμφωνείτε με την επιλογή. Είναι και το συνδετικό στοιχείο, ξέρει. Γιατί αλλιώ οι φιλίε είναι επιφανεί. Άρα συμφωνείτε. Επιφανειακέ, συγγνώμη. Συμφωνείτε δηλαδή με αυτή την επιλογή που έκανε να μην εμφανιστεί. Έχει κάθε δικαίωμα να επιλέξει το πώ θα διαφυλάξει αυτό που υποσχέθηκε από την πρώτη στιγμή. Είπε ότι θα είναι ουδέτερο, είναι de facto εγγυητή τη ενότητα. Έτσι κι αλλιώς, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που στην Προεδρία του πήγαμε από το 3 στο 36%. Είναι ξεχωριστή ιστορία και για το ελληνικό πολιτικό σύστημα, ξέρετε. Όχι μόνο για το κόμμα μας και έκανε αυτή την επιλογή. Εάν λέμε σε μία περίπτωση, τώρα γιατί είναι πέντε περιπτώσεις, μπορεί ανάλογα με τον υποψήφιο, ανάλογα με τους υποψηφίους να βγούνε, να κερδίσουν όλοι. Δεν είναι όταν είσαι σε ένα στήμα, μπορεί κάποιος να κάνει την έκπληξη κτλ. Εάν κερδίσει ο Κασελάκης, αυτή την περίπτωση λέω, στο κόμμα θα μείνουν όλοι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν δυνατότητες. Καταρχήν, εμείς μπαίνουμε για να κερδίσουμε. Όχι για διαγραφή. Λέω, αν ο παπάς σας πει, θα μείνει στο κόμμα αν κερδίσει ο Κασελάκης. Χριστός και Παναγία. Εμείς θα είμαστε και ενωμένοι και θα αποκαταστήσουμε και την ενότητά μας με το λαό. Διότι, προσέξτε, μπορεί η μία ενότητα να μην διαταράκτηκε. Έτσι, να είχαμε τα εσωτερικά μας προβλήματα κτλ. Είμαστε όλοι ενωμένοι, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το πώς θα είμαστε ενωμένοι και με το λαό και τις προσδοκίες του. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Ναι. Έτσι, διότι το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι είχαμε μια τεράστια απώλεια εκλογικών ποσοστών. Αυτό είναι το. Βέβαια. Και θεωρώ ότι η δημοκρατική διαδικασία είναι και συγκολητική ουσία. Δηλαδή θα υπάρχει μια πάρα πολύ σαφής εντολή, ένα αποτέλεσμα σε λίγες μέρες το οποίο όλοι θα σεβαστούμε και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε όλοι μαζί. Τι εννοούσε η κυρία Χτσιόγλου όταν έλεγε όταν έκανε αναφορά για τοξική αρενοπότητα? Νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει να είμαστε όλοι ξεκάθαροι. Γιατί αυτό με προβλημάτισε και ως γυναίκα. Θα σας πω. Καταρχήν πρέπει να ρωτηθεί η ίδια και νομίζω ότι έχουμε δείξει όλοι ότι όταν γίνονται επιθέσεις τέτοιου τύπου είμαστε όλοι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε ένας τον άλλον και στις συκοφαντίες. Και όταν υπάρχουν περιστατικά σεξισμού, ομοφοβίας ή ακόμα περισσότερο φυσικής βίας. Προσέξτε. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να τραβηχτεί μια γραμμή η οποία να είναι πάρα πολύ καθαρή. Έτσι, ναι, αλλά και πολλά στελέχη σας όμως τώρα εδώ που το λέμε επιτέθηκαν στον Κασελάκη για τις επιλογές του. Τις προσωπικές, επειδή συζεί με έναν άνθρωπο. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι έξω από ότι εγώ δεν μπορώ καν να το δω. Όχι να το καταλαβαίνω, να αλλά το καταγγείλω. Εσείς τα καταγγέλλετε, αλλά μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γίνεται πάρτι με αυτά δεν εδώ. Δεν ξέρω αυτό. Αν υπάρχει μέλος μας που έκανε τέτοια επίθεση, δεν έχει θέση στο κόμμα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Εάν υπάρχει μέλος μας. Επίσης, να σας πω κάτι τώρα που το αλλά θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Κύριε Χασαπόπουλε, επιτρέψτε μου. Δεν θεωρώ ότι κανένας από τους πέντε υποψηφίους ζητάει την ψήφο. Κατεβαίνει σε αυτή τη διαδικασία λόγω του φίλου του ή του προσανατολισμού του. Καλά, θεωρώ ότι όλοι ζητούν την ψήφο και την έγκριση και την επιδοκιμασία για τις θέσεις και την ατζέντα. Και επίσης έγινε πολλής λόγος για αυτή την ιστορία με την προσωπική ασφάλεια, τη φρουρά που ζήτησε ο κ. Κασελάκης και μετά το πήρε πίσω. Δηλαδή βγαίνει μπροστά, λέει θα είμαι υποψήφιος και ζητάει από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να του δώσει αστυνομική φρουρά γιατί δέχεται επιθέσεις ομοφοβικού χαρακτήρα. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω. Έγινε τώρα μια δημόσια συζήτηση, έγιναν και κάποιες επιλογές, ανακλήθηκαν. Okay, επίσης, επειδή μιλάμε για τον κύριο. Άμα είναι να μιλάμε, να μιλάμε όμως. Να μιλάμε. Θα δύσκολα να κάνετε και κάποιο σχόλιο. Όχι να λέμε τι καλά στο σπίτι εσείς, αλλά τα νέα όλα καλά. Αγαπητέ. Ναι, αγαπητέ. Είμαι πάρα πολύ σαφής όταν με ρωτάτε. Ήταν λάθος όμως αυτό. Είμαι πάρα πολύ σαφής όταν μιλάμε για θέματα πολιτικής ατζέντας. Σαφέστατος. Και δεν κρύβω τα λόγια μου ούτε σε σχέση και με τα πρόσωπα που έχω εκφράσει. Θα σας ρωτήσω λοιπόν τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Με την κατάργηση της στρατιωτικής θητείας, γιατί το ανέφερε ο κύριο Κασελάκης. Ποια είναι η άποψη σας? Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να πάμε σε επαγγελματικό στρατό. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία είναι μια παγκόσμια δύναμη και οργανώνει εκστρατευτικά σώματα. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία δεν έχει κινδύνους. Και θα ήθελα να ακούσω και τις θέσεις και των συντρόφων συνυποψηφίων
και τη συντρόφισσα της Έφης βεβαίως όλων και για το ζήτημα που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε και αύριο την συνάντηση των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Mm-hmm. Έτσι, διότι εδώ διαβλέπω ένα κίνδυνο να έρθει μια συμφωνία η οποία αποδομεί όσα κατέκτησε η χώρα την περίοδο 15-19. Δηλαδή για τον κύριο Γεραπετρίτη, ναι, με τον Τούρκο. Ναι, γιατί, και εγώ λέω εκεί ευθέως ότι συνένεση σε τέτοια συμφωνία δεν πρόκειται να δώσουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εδώ εμείς είμαστε, ξέρετε, φύση και θέση, αριστεροί, προοδευτικοί άνθρωποι, πατριώτες και διεθνιστές. Δεν είμαστε στουρθοκάμιλοι. Δίπλα μας έχουμε μια χώρα η οποία είναι επιθετική, είναι αναθεωρητική. Αν δει κανείς το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και καθίσει να μετρήσει, να τον αποτυπώσει και μετρήσει πόσες συγκρούσεις πρέπει να γίνουν για να φτάσουμε στην ισορροπία που ονειρεύεται η Τουρκία. Ή, λέω εγώ, θα έρθει μια συμφωνία με την Τουρκία. Μάλιστα, θα σταματήσει η Τουρκία να αμφισβητεί το δικαίωμα έρευνας και διάσωσης, το πιο απλό σας λέω, στο Ανατολικό Αιγαίο για την Ελλάδα. Mm-hmm. Που δεν είναι δικαίωμα και αξίωση της Ελλάδας, είναι συμφωνία με το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας και το Πρέπει Αμερικάο. Να κλείσουμε. Debate θα δούμε. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Νομίζω πρέπει να ρωτηθούν οι συνυποψήφοι. Εσείς θέλετε, από ό,τι καταλαβαίνω. Άρα πρέπει να ρωτηθούν οι συνυποψήφοι. Καλούμε τον κόσμο στις 10 του Σεπτέμβρη να πώς δώσει. Πώς ψηφίζει κάποιος? Δεν υπάρχει καμία προηγούμενη προϋπόθεση. Α. Έρχεσαι, γράφεσαι, ψηφίζεις. Ένα ευρώ πληρώνεις. Δύο. Μάλιστα. Το λέμε για να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι είναι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.